Να επανεξετάσει η κυβέρνηση το θέμα ίδρυσης σώματος επιθεώρησης εργασίας στην ΑΦΠΑΚΤΟ, ζητά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομό Αιτωλό Καρνανίας, Χρήστος Βερελής. Οι λόγοι που αναφέρει ο βουλευτής είναι οι ρυθμοί αύξησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων και λόγω απόστασης η μη άμεση εξυπηρέτηση από την Υπηρεσία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Μεσολόγγι. Ο κύριος Βερελής, σε συνάντηση που είχε με την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φάνη Πάλι Πετραλιά, ζήτησε στην τροπολογία στο σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει στην παράγραφο 1 του νομοσχεδίου ΣΕΠΕ και την περίπτωση της Ναυπάκτου ως τμήμα κοινωνικής επιθεώρησης Ναυπάκτου με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ναυπάκτου που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδος. Η απάντηση που έλαβε ήταν θετική, αλλά λόγω των πολλών αιτημάτων που υπάρχουν από όλη την Ελλάδα θα αργήσει να υλοποιηθεί. Ωστόσο, την άλλη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία με ίσως πιο θετικές εξελίξεις. Η δραστηριότητα οικονομική η οποία υπάρχει στην ΑΦΠΑΚΤΟ δικαιολογεί απολύτως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, την ύπαρξη εκεί μιας τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας. Υπήρχε εδώ και καιρό συζήτηση με το Υπουργείο Εργασίας από παλαιότερα. Υπήρχε μια διαρκής αναβολή και υπάρχει μέχρι σήμερα διαρκής αναβολή της λήψης απόφασης. Επικοινώνησα με την κυρία Πετραλιά, η οποία παραδέχθηκε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Μου είπε βεβαίως ότι υπάρχουν και από άλλες περιοχές αντίστοιχα αιτήματα και ότι δεν έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Και την ενημέρωσα ότι θα καταθέσω τροπολογία και μέσα στη Βουλή ας μας εξηγήσει τους λόγους, και η κυρία Πετραλιά μου είπε ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να υπάρξει στο επόμενο διάστημα με τη συζήτηση της τροπολογίας της δικιάς μου αλλά και άλλων τροπολογιών που έχουν κατατεθεί γύρω από το ίδιο θέμα μία συζήτηση, και ότι η ίδια θα είναι θετική προκειμένου να πάρει από τη Βουλή μία εξουσιοδοτική, μία δυνατότητα δηλαδή να εφαρμόσει κάτι σε ύστερο χρόνο και ότι υποτίθεται μέσα σε διάστημα λίγων μηνών να προχωρήσει στην δημιουργία της υπηρεσίας. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό θα είναι δύσκολο να γίνει, γιατί ενδεχομένως θα μεσολαβήσουν εκλογές, αλλά αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να καταγραφεί από τη Βουλή η άποψη όλων γύρω από το θέμα της ανάγκης ίδρυσης μιας υπηρεσίας στην περιοχή της ΑΦΑΤ.